και είναι λογικό αυτό, είναι απόλυτα εναρμονισμένος με μια λογική της κυβέρνησης, η οποία θέλει να επιβάλλει ένα νέο στάτους. Ένα νέο στάτους στην κοινωνία, που όλοι θα πρέπει να πειθαρχούν στην ορθότητα των πράξεων και των λέξεων της κυβέρνησης. Ένα νέο στάτους στο πανεπιστήμιο, το οποίο λέει ότι πλέον θα πρέπει να είναι το πανεπιστήμιο περίπου ως υγειονομική ζώνη, που κανένας δεν θα μπορεί μέσα να διαβουλεύεται, να συζητάει κτλ. Και στην υγειονομική ζώνη. Θα σας πω ακριβώς τι εννοώ. Δεν είναι καθόλου συνηθισμένο να αποκλείονται τα πανεπιστήμια πριν τον εορτασμό του Πολυτεχνείου. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι και ο συμβολισμός τρεις μέρες πριν από τον εορτασμό του 17 Νοέμβρη είναι αμήλικτος ο συγκεκριμένος. Εγώ δεν θυμάμαι τα τελευταία 10 χρόνια και όντας μαθητής και αλλιώς φοιτητής μετά να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Το θυμάμαι τα τελευταία 2 χρόνια, στην οποία έχουμε μια κυβέρνηση συγκεκριμένη, η οποία υλοποιεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Μέσω του φόβου και μέσω του αυθαρχισμού. Επίσης, νομίζω είναι πολύ σημαντικό να δούμε το πώς εξαντλεί η κυβέρνηση όλο το δυναμισμό της και όλο την πυγμή απέναντι σε φοιτητές, απέναντι σε όσους αγωνίζονται απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Αλλά βλέπουμε τελικά ποια είναι η στάση της όταν μπαίνει σε μια διαδικασία διαπραγμάτευση με κάποιους εκτός της χώρας. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς ουσιαστικά ο αντίπαλος αυτή τη στιγμή, σαν μια προσπάθεια διάσωσης με όποια φύγει στο βάζει κανείς, τη χώρα, τη κοινωνία κτλ. Δεν βρίσκεται. Κύριε Παντελάκο, ένα λεπτό για να καταλάβω κάτι, γιατί έχω περάσει από τη νομική και βέβαια πολλά χρόνια πριν, αλλά θυμάμαι την εικόνα, θυμάμαι τι γινότανε. Αυτή την περίοδο, εγώ θα περίμενα από όλες τις νεολαίες και δεν εξαιρώ τον κύριο Ιωαννίδη και κανέναν από αυτό, να κατεβάζουν διοικητικά πλαίσια και να κατεβάζουν προτάσεις. Αυτή τη στιγμή η διαπραγμάτευση στον χώρο της παιδείας δεν μπορεί να μην γίνεται για αυτά που δεν δίδει το κράτος στις υποδομές και στο άνοιγμα των δυνατοτήτων στο γνωστικό επίπεδο και να γίνεται για το αν θα μπουν κάποια στοιχεία και μαζί και περιθωριακά στοιχεία και μαζί και ο κάθε κατεστραμμένος ο οποίος θα μπει για να κανιβαλήσει μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου και να υπάρχει έστω και μία υπόνοια όλο αυτό ότι θα καλυφθεί από έναν πολιτικό χώρο. Όχι, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Οι γενικές συνελεύσεις των φοιτητών και οι αποφάσεις που παίρνουν οι γενικές συνελεύσεις βάζουν αυτά τα ζητήματα που λέτε. Το ζήτημα δηλαδή αυτή τη στιγμή το ελληνικό πανεπιστήμιο οθείται στην παρακμή, αλλά πρέπει να δούμε και μια μεγάλη εικόνα σε αυτό. Δεν είναι γενικώς ότι το ελληνικό πανεπιστήμιο οθείται στην παρακμή, ενώ η υπόλοιπη κοινωνία, ας πούμε, βρίσκεται σε επάλξεις. Και το πανεπιστήμιο είναι ενταγμένο μέσα σε μια πολιτική που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στο σύνολο της κοινωνίας. Και θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια συζήτηση βάζοντας όλα αυτά τα ζητήματα. Το ζήτημα, ας πούμε, της υποστελέχωσης του επιστημονικού προσωπικού στο πανεπιστήμιο. Το θέμα, ας πούμε, το καποδιστριακό πανεπιστήμιο έχει πνιγεί στα σκουπίδια του το τελευταίο διάστημα. Και ο Πρίτανης είναι ελαλίστατος για μια σειρά από πράγματα, αλλά δεν λέει τίποτα για τα πραγματικά προβλήματα του πανεπιστημίου. Και αυτό είναι πρόβλημα. Εγώ θέλω να και βάζοντας όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα, θα πρέπει να δούμε ότι σωστά, αυτά δεν λύνονται. Νομίζω κανείς Έλληνας όλα αυτά. Κανένα από αυτά προφανώς. Να ρωτήσω όμως κάτι για να βάλουμε στην κουβέντα λίγο και μια σειρά. Ναι. Επειδή μιλήσατε για νέο στάτους και εμένα μου αρέσει να ανοίγουμε αυτές τις κουβέντες, ειδικά μέσα στο εκπρόσωπο της νεολαίας. Το παλαιό στάτους ή το σωστό στάτους, δηλαδή είναι η ανομία. Όχι, να μην γιατί το κράτος σε καμία περίπτωση. Και οι φοιτητές δεν διεκδικούν σε καμία περίπτωση το να γυρίσουμε σε ένα πανεπιστήμιο προμνημονίου. Ποιο είναι το στάτους για σας, γιατί είναι ένα πανεπιστήμιο που μας κάλυπτε. Το στάτους το οποίο επιβάλλεται αυτή τη στιγμή. Δεν ήταν καλό πανεπιστήμιο, ούτε τότε. Δεν ήταν καλό πανεπιστήμιο. Έχει αρκετά προβλήματα. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε κιόλα πώ όλοι αυτοί ουσιαστικά οι οποίοι βρισκόταν στον πυρήνα του προηγούμενου πανεπιστημίου αυτού είναι οι πρώτοι οι οποίοι είναι οι πρόθυμοι να εφαρμόσουν μια σειρά από δραστικές αλλαγές. Και αυτό ξέρετε γιατί συμβαίνει. Γιατί ουσιαστικά από όλα δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε σε αυτό βέβαια και το πανεπιστήμιο, το ελληνικό πανεπιστήμιο ακόμα και σήμερα έχει κάποια πολύ θετικά στοιχεία. Το γεγονός ότι μέσα σε αυτή την κατάσταση γενικευμένης παρακμής καταφέρουν ακόμα να βρίσκονται σε μια σειρά από κατατάξεις με κριτήριο το επιστημονικό τους, ας πούμε, παραγωγή και έρευνα να βρίσκονται σε υψηλές θέσεις, αυτό είναι στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε. Να σας πω εγώ ένα παράδειγμα από τη δικιά μου σχολή. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχουν φύγει από τη σχολή μου μια σειρά, αρκετοί καθηγητές. Έχουν πάει σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Πιστεύετε ότι αυτοί οι καθηγητές έφυγαν γιατί γίνονται συνελεύσεις και καταλήψεις στα δημόσια πανεπιστήμια? Δεν νομίζω. Νομίζω ότι αυτοί οι καθηγητές έφυγαν γιατί ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν τους παρέχεται κανένα πλαίσιο υγιές, κανένα πλαίσιο το οποίο μπορούν ίδιοι να ασχοληθούν με την επιστήμη. Και στο επιστημονικό πεδίο. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι μπορεί ορισμένοι, ας πούμε, να δεχτούν και γιατί. Εντάξει, σας λέω πραγματικά ότι υπάρχει και ένα κατεστημένο μέσα στους πανεπιστημιακούς, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό. Κύριε Παντελάκο και κύριε Ιωαννίδη, είναι το θέμα κατά πόσο μπορούν πραγματικά να ασχολούνται με την επιστήμη του σήμερα και κατά πόσο τους δίνεται ένα περιβάλλον το οποίο μπορούν να το κάνουν αυτό. Πάμε να πάρουμε αμέσως, κύριε Ιωαννίδη, πάμε να πάρουμε μία εικόνα από το τι γίνεται στο συλλαλητήριο. Είναι η Ράγια Καρατζαφέρη, παραμένει εκεί και το καλύπτει. Ράνια, εξελίσσεται το συλλαλητήριο.